Χαμηλότερη του αναμενόμενου αναμένεται να είναι η ανάπτυξη φέτος στην Ευρωζώνη. Όπως τόνισε ο επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατά την ετήσια σύνοδο του IMF και της Παγκόσμιας Τράπεζας στο Μαρακές, το Ταμείο έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες του για τη ζώνη του ευρώ στο 0,7% φέτος και 1,2% το 2024. Ως προς την αιτιολόγηση της εκτίμησης αυτής, ο Πιέρο Ολιβιέ Γκουρίντσας έθεσε στην ομιλία του το πλαίσιο. Αυτό που βλέπουμε στην Ευρωζώνη είναι πολλή υποστήριξη στη διάρκεια της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης. Ως προς την ενεργειακή κρίση, οι τιμές πέφτουν και η πανδημία είναι πλέον πίσω μας. Επομένως, μεγάλο κομμάτι αυτής της υποστήριξης πλέον αποσύρεται. Συνεπία αυτού, η δημοσιονομική πολιτική ουδετεροποιείται ή και γίνεται λίγο ηφαισιακή. Εντός της Ευρώπης, η γερμανική οικονομία φέτος αναμένεται να βιώσει ύφεση της τάξης του 0,5%. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ανησυχίες αφορούν την Κίνα και την οικονομική της σταθερότητα λόγω της κρίσης στην αγορά ακινήτων, αφού εκτιμάται ότι τα άδεια σπίτια ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια.